Καλησπέρα, συνάδελφοι. Στους εργαζόμενους σε χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές έχει ξεκινήσει συντονισμένα από την κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους ένας νέος γύρος επίθεση στα δικαιώματά τους. Η κυβέρνηση, αντί να υλοποιήσει άμεσα τα αιτήματα των συνδικάτων και των μαζικών φορέων. Τι πάθαμε. Ωραία, πάμε. Για να προστατεύσει την υγεία του λαού και να διασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά του, αξιοποιεί αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες για να δυναμώσει την επιχειρηματική δράση στις αστικές κοινωνίες, μεγαλώνοντας τα προβλήματα. Η παραπέρα δυτικοποίηση των αστικών κοινωνιών, που έχει ξεκινήσει με την είσοδο των ΧΤΕΛ, θα επιφέρει ακριβότερες και χειρότερες συγκοινωνίες, ιδιαίτερα για όσες γραμμές δεν είναι κερδοφόρες. Η άσχημη κατάσταση που επικρατεί στις αστικές κοινωνίες και μάλιστα εν μέσω πανδημίας έχει μετατρέψει τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ και τους σειρμούς σε χώρους μετάδοσης και δεσπειράς του κορονοϊού. Οι συνθήκες συνωσισμού που βιώνουμε καθημερινά, εργαζόμενοι και επιβάτες στις αστικές κοινωνίες, διαψεύουν με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο την προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι τάχα παίρνει μέτρα για την προστασία της υγείας του λαού, ενώ δεν έχει πάρει μέχρι σήμερα κανένα ουσιαστικό μέτρο. Η εταιρεία όχι μόνο δεν μπορεί να προστατεύσει οδηγούς και επιβάτες, μέχρι και σήμερα κλείσαν τα κεντρικά γραφεία ότι τους διοικητικούς υπάλληλους δεν μπορεί να προστατεύσει από τον κορονοϊό. Τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ, τις ώρες αιχμής, φτάνουν το 100% της πληρότητάς τους. Ενώ στο ΚΤΕΛ Αττικής παρουσιάστηκε και το φαινόμενο να έχουμε υπεράριθμους επιβάτες, δηλαδή σε 50 τουριστικό πούλμα να είναι και άλλοι 15 όρθιοι μέσα. Η Γραμματεία Αστικών Κοινωνιών πήρε τις προηγούμενες μέρες, με κορύφωση στη 19η, την πρωτοβουλία. Και με την ανακοίνωση στο χέρι, κάναμε περιοδίες και σκέψεις στα αμαξοστάσια. Οργανώσαμε εξορμήσεις σε κεντρικούς κοινωνιακούς σταθμούς της Αττικής, καθώς και παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Μεταφορών. Η κυβέρνηση έχει ως καλύτερο σύμμαχο στην Αντιλάκη της πολιτικής της πλειοψηφίας Δάκη και Πάσκε. Δεν είναι τυχαίο ότι τους δύο τελευταίους μήνες άνοιξε ξανά η συζήτηση στα αμαξοστάσια και στα διοικητικά συμβούλια για τις δικαστικές διεκδικήσεις. Στο μεγαλύτερο συνδικάτο του χώρου, στα λεωφορεία, έχει να γίνει 2,5 χρόνια γενική συνέλευση. Σήμερα, μετά από μεγάλη πίεση, υπάρχει και απόφαση για στάση εργασίας 29/9 και γενική συνέλευση. Η παράταξη της ΠΑΣΚΕ ήδη έχει αρχίσει και πληροφορεί ότι θα κάνουμε γενική συνέλευση, εάν μας το επιτρέψουν οι υγειονομικές αρχές. Και η ΔΑΚΕ βγαίνει στα γκαράζ και λέει: Ας μπουν τα ΧΤΕΛ να ξεκουραστούν οι οδηγοί λίγο, γιατί δουλεύουμε 30 μέρες το μήνα. Στις θαλάσσιες μεταφορές, ακόμα και την περίοδο που χιλιάδες ναυτεργάτες ήταν εγκλωβισμένοι σε λιμάνια σε όλο τον κόσμο και προσπαθούσαν να επαναπατριστούν, η κυβέρνηση ψήφισε τον νόμο τερατούργημα 47-14, επιχειρώντας να βάλει τα φόπλακα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ξεκινώντας από τα πρωτοπόρα πλοία, με διεύρυνση της ανασφάλισης εργασίας και την προκλητική παρέμβαση στο ναυτεργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Ενώ τις επόμενες μέρες θα ενταθεί η ανεργία από την ακινητοποίηση επιβατικών πλοίων. Τα διοικητικά συμβούλια των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ, Στέφενσον, ΠΕΜΑΓΕΝ, μετά από συνεδριάσεις τους, αποφάσισαν την αποστολή εξώδικου, προετοιμάζοντας απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια στην ένταση της επίθεσης εφοπλιστών κυβέρνησης στα δικαιώματα των ναυτεργατών και συνολικά των εργαζομένων. Απευθύνουν πλατή κάλεσμα στα διοικητικά συμβούλια των ναυτεργατικών σωματείων, στους ναυτεργάτες όλων των δικαιωτήτων, να συμμετέχουν στη σύσκεψη την Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη. Στις 10.30 το πρωί στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ στον Πειραιά. Είναι ανάγκη να δυναμώσει πάλι για ουσιαστικά μέτρα προστασίας υγείας του λαού, για την πραγματική κάλυψη των αναγκών μας για φθηνή και ασφαλή συγκοινωνία. Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει να κοροϊδεύει και να ρίχνει στην ατομική ευθύνη. Απαιτούμε άμεσα πύκνωση δρομολογίων, ειδικά σε ώρες αιχμής σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Μέτρα υγείας και ασφάλειας για τους εργαζόμενους και τους επιβάτες αστικές συγκοινωνίες. Δωρεάν μετακίνηση σε εργαζόμενους που έχουν απολυθεί ή έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους ή έχουν εξαναγκαστεί σε εκπεριτροπή σε εργασία. Άμεση και γενναία κρατική χρηματοδότηση για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Επισκευή και ανανέωση του στόλου με αγορά καινούριων οχημάτων και βαγονιών.